Θα σας εκμεταλλευτούμε. Με και την λόγω καλή της έννοια. Προηγούμενης ιδιότητάς σας ως αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, να δούμε μας σχολιάσετε. Εσείς πώς το βλέπετε και το προχθεσινό περιστατικό και γενικότερα τη στάση της Τουρκίας. Να σας πω την άποψή μου καταρχήν, ποιο είναι το πιο σοβαρό πράγμα των ημερών, το οποίο ελπίζω να επικρατήσει λογική, και είναι η κατάσταση στη Συρία. Μην γελιόμαστε, μην ξεφεύγουμε, δεν είναι θέμα επικαιρότητας. Είναι θέμα το οποίο νομίζω ότι όλους πρέπει να μας κάνει να ανησυχούμε. Και πραγματικά, εγώ θέλω να σας πω το εξής, τρεις τουλάχιστον φορές τα τελευταία χρόνια φάνηκε ότι η κατάσταση εκτονώνεται. Και τελικά πάλι αναδεικνύεται το πεδίο παγκόσμιων αντιπαραθέσεων που είναι πάρα πολλές δυνάμεις και πάρα δυσκολεύει την περιοχή. Εμείς τι πρέπει να επιδιώξουμε, τη σταθεροποίηση της περιοχής, την ειρήνη στην περιοχή. Αυτά είναι τα βασικά μας. Έχει και την επίδρασή του στο προσφυγικό. Μεγάλη επίδραση. Το βλέπουμε, ναι, κύριε Υπουργέ, και τις τελευταίες ημέρες που όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι οφείλεται σε αυτό. Συνδέεται ίσως με τη στάση της τουρκικής περισσότερο πλευράς. Θα έλεγε κανένας ότι οφείλεται σε δύο πράγματα. Σε ένα, στο γεγονός ότι υπάρχει πόλεμος στα σύνορα της Συρίας από μια μεριά. Και το δεύτερο ζήτημα, παρακολουθούμε μια σχετική αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Τις τελευταίες μέρες έχουμε ενημερώσει για αυτή την αύξηση και τις Βρυξέλλες, και έχω συζητήσει και με τον Τούρκο ομολογό μου, ο οποίος είναι βέβαια, έχει μια ευρύτερη, είναι υπουργός εσωτερικών. Που μπορεί να οφείλεται βέβαια και στην αυξημένη δραστηριότητα και των διακινητών. Εδώ, σήμερα γιατί το πρωί, για παράδειγμα, σήμερα το πρωί, οι πληροφορίες μου λένε, η αναφορά δηλαδή πολύ πρωινή, είναι ότι έχουμε μια εισρωή 115 ανθρώπων, όμως σήμερα, ναι. Ξέρετε, όλα αυτά συμβαίνουν γύρω σε 6 με 9 η ώρα το πρωί. Είχαμε μια αύξηση, σας είπα σχετική αύξηση έως και διπλασιασμό σε σχέση με τα νούμερα του 2017. Ποιο διάστημα είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι 2-3 εβδομάδες? Θα έλεγα ότι συγκεντρώνουμε τα στοιχεία για να βγάλουμε τα στατιστικά, έτσι, γιατί υπάρχει το πραγματικό πρόβλημα, έτσι, τα άλλα είναι στατιστικά. Περισσότερο μετά την συνάντηση της Βάρνας. Μάλιστα. Και μετά τη συνάντηση της Βάρνας έχουμε στα νησιά και στον Εύρο μια αύξηση του επίπεδου τα 100%, βεβαίως μειούμενη. Να πω και την αλήθεια, δηλαδή η κλιμάκωση δεν είναι κλιμάκωση προς τα πάνω, ναι, είναι προς την... Αλλά είχαμε το υπάρχει πικ όμως, ξέρετε, βρίσκεται το κάποια, πραγματικό κάποια πρόβλημα. Αιτία, το πραγματικό πρόβλημα. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα? Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι έρχονται πρόσφυγες, έρχονται μετανάστες. Έχει την ευθύνη σαν κράτος, την οποία θα πρέπει να συμμεριστεί, δηλαδή να τους προστατεύσεις. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Συγχρόνως, αυτό που ζητάμε είναι η μεγαλύτερη πια και πιο σταθερή αλληλεγγύη από όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι. Την και από την άλλη τη μεριά, να γίνει κατανοητό ότι η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, τι μας λέει? Ότι δίνονται ένα χρήματα στην Τουρκία, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκουν το καταφύγιο τους στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Να μην έρχονται από εδώ. Και να μην γίνεται κεντρικό ζήτημα, αλλά διορθωτικός μηχανισμός, η άρα δυσκολία των επιστροφών. Η Τουρκία όμως κάνει αυτά που έχει συμφωνήσει? Κοιτάξτε, κάνει πράγματα, γιατί η Τουρκία σηκώνει ένα μεγάλο βάρος. Ναι. Δηλαδή με βάση τα στοιχεία που η ίδια η Τουρκία έχει δίνει, και πάρα πολλά χρήματα, έχει 3 εκατομμύρια περίπου πρόσφυγες και μετανάστες. Εκ των οποίων οι 280.000 είναι σε κάμπ, οι άλλοι είναι, θα έλεγε κανένα, είναι ικανοποιητική η προσπάθεια της Τουρκίας σε αυτή τη συμφωνία, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας? Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς κάνει η Τουρκία. Εγώ θα ήθελα, και αυτή είναι η προσπάθειά μας, και με αυτό το επίπεδο δημιουργούμε ένα διάβλο, να μηδενιστούν οι ήρωες.
ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα. Σύγχρονο θα μου πείτε, θα ήθελα να υπάρχουν και νόμιμοι δρόμοι μετανάστευσης και αναγκαστικός καταμερισμός. Αυτά πρέπει να τα παλεύουμε συνέχεια. Αλλά και η ένταση, για να έρθω στο πρώτο ερώτημά σας, δεν διευκολύνει. Δεν διευκολύνει. Δηλαδή, το ίδιο το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής... Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί το προσφυγικό ως μοχλοπίεσης, είτε στα νεοτουρκικά, είτε στις ευρωτουρκικές. Ρητορικά το έχει κάνει. Ρητορικά το έχει κάνει. Πρακτικά, πρακτικά το έχει κάνει. Πρακτικά, εγώ δεν μπορώ να... Δεν βλέπετε ευκολία, τέτοια πρόθεση με ευκολία να το πω. Mm-hmm. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι όχι ηθικά μόνο, αλλά ούτε πολιτικά και ούτε με βάση το διεθνές δίκαιο σωστό να χρησιμοποιηθούν άνθρωποι για πίεση προς άλλες χώρες. Βέβαια, χρησιμοποιήσατε ως χρονικό σημείο εχμής, ως κομβικό σημείο, την σύνοδο της Βάρνας. Ότι από εκεί και μετά παρατηρήσατε... Ναι, και το έκανα επίτηδες με την εξής έννοια. Ότι είχαμε κάποιες ροές το πρώτο τρίμηνο, αυξημένες κατά 32-33%, τα έχω πει αυτά, και μετά τη συμφωνία, το γεγονός ότι επαναβεβαιώθηκε η κοινή δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας, είδαμε ξαφνικά μια αύξηση. Αυτό, αυτό που θα έπρεπε να περιμένουμε είναι μείωση. Είναι μείωση, περιορισμό. Σαν Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα κάνουμε τις ενεργείες μας. Πώς με τα στοιχεία γίνεται η ενημέρωση. Σας λέω το εξής, δεν είναι μόνο η ενημέρωση. Εδώ θέλει πολλαπλά σχέδια. Υπάρχει το σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την πρώτη υποδοχή. Mm-hmm. Υπάρχει το σχέδιο της ταχύτερης διεκπαιρέωσης των αιτήσεων ασύλου. Το πρόβλημα, κύριε Βίτσα, όμως, έχουμε συγκεκριμένες δομές, αυξάνουν οι ροές. Το θέμα είναι, επειδή είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, αφού έρχονται, φεύγουν άνθρωποι να πάνε είτε για τη μετεγκατάσταση είτε να επιστρέψουν στην Τουρκία. Γιατί κάποια στιγμή φρακάρει το σύστημα. Και ναι, αυτό το σύστημα όταν φρακάρει δημιουργεί προβλήματα στα νησιά. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο παρά τις δυσκολίες οι μεγάλες που υπάρχουν στα νησιά. Ναι, και έχουμε λέω το εξής. Συνθήκες δύσκολες. Πάρα πολύ. Οι νησιώτες φωνάζουν. Και τις έχω πει πρώτες. Ναι, στη μικρή εικόνα λοιπόν, κύριε Βίτσα, εκεί που μπορούμε εμείς διαχειριζόμαστε σωστά. Αν δεν δεις τη μεγάλη εικόνα, την έχασες τη μικρή. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Αλλά όμως να εξηγήσουμε στο νησιό ότι μας παρακολουθεί. Δεν μπορούν να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες. Ότι υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας. Ότι δεν υπάρχει επιτήρηση. Ότι δεν υπάρχει βοήθεια. Όλα αυτά. Η αύξηση της εγκληματικότητας, επιτρέψτε μου να πω, δεν δικαιολογείται από τα στοιχεία της παραβατικότητας. Αυτό θέλετε, πάνε έτσι. Και τους λένε όμως γύρω-γύρω. Σας λέω ότι υπάρχει το ζήτημα της ισορροπίας δικαιωμάτων. Mm-hmm. Έτσι το έχω ονομάσει εγώ. Μπορεί να μην είναι και ακριβής ο όρος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει τα δικαιώματα των προσφύγων κατά κύριο λόγο να τα εξυπηρετήσουμε, αλλά συγχρόνως πρέπει να διαμορφώσουμε μια κατάσταση ώστε να εξυπηρετούνται και τα δικαιώματα των ντόπιων. Ποια είναι αυτή η κατάσταση που προσπαθούμε να βελτιώσουμε, γιατί σηκώνουν το βάρος και παίρνουμε συγχαρητήρια. Προσέξτε να τα συγχαρητήρια παίρνουμε. Εγώ διάβασα από την Ευρώπη. Από όλο τον κόσμο. Αλλά γιατί δεν φτάνουν τα συγχαρητήρια. Δεν φτάνουν τα συγχαρητήρια. Πώς είναι τώρα, υπάρχουν εκθέσεις από οργανώσεις ανθρώπινα δικαιώματα που λένε για βιασμούς, εμπόριο, ναι, ναρκωτικών, ναι, διακίνηση. Αυτά πρέπει δεν είναι δικαιώματα. Μισό λεπτάκι. Αυτά όμως δεν είναι δικαιώματα των προσφύγων. Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Έτσι, γιατί αντιμετωπίζονται αυτά. Λέω λοιπόν, πώς αντιμετωπίζεις όλα αυτά τα πράγματα? Το πρώτο πράγμα, ξανά επανέρχομαι, είναι η ταχύτερη, όχι πρόχειρη, αλλά ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων του ασύλου. Για να φύγουν από τις δομές, λέτε. Το δεύτερο. Για να ενταχθούν. Πώς είναι να έρθουν στην υπηρετική Ελλάδα και τα λοιπά. Το δεύτερο. Να ισχύσουν οι δρόμοι. Τι θέλουμε εκεί? Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πού κολλάει η ιστορία? Θέλουμε περισσότερο προσωπικό. Εδώ θέλουμε, δεν είναι μόνο περισσότερο προσωπικό, είναι και περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό. Αν θέλετε, βασικό ζήτημα για μας είναι πόσοι κάνουν τη διαδικασία της καταγραφής και της πρώτης αίτησης, mm-hmm, που είναι το, και δεύτερο, πόσους διερμηνείς έχουμε ώστε να συμπράττουν σε αυτό. Έχουμε έχετε ανάγκη, πρόχειρα στοιχεία σε αυτό, για να έχουμε και μία συνολικά εικόνα. Στο άσυλο, στο πρώτο επίπεδο, εργάζονται αυτή τη στιγμή 600 άνθρωποι. Που δεν φτάνουν προφανώς για τον αριθμό. Αυτοί οι 600 άνθρωποι θα καταλάβετε ότι δεν φτάνουν περισσότερο, γιατί δεν εργάζονται όλοι
στις πρώτες εξετάσεις, στην πρώτη συνέντευξη, αλλά και στις διοικητικές υπηρεσίες και στην Αθήνα και για τις παλιές περιπτώσεις. Δεν μας δίνουν. Όσο αφορά αυτό στους Ευρωπαίους έχει πάει ως αίτημα. Υπάρχει το ΕΑΖΟ, το οποίο συνδράμει. Εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει αυτή η συνδρομή να αυξηθεί. Πόσο να φτάσουμε για δεύτερο, να μας ικανοποιηθεί? Η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να φτάσουμε, αλλά όχι έτσι γενικό, θα πω αριθμό, αλλά δεν είναι. Ναι. Θα πρέπει να φτάσουμε τους 1000. Ναι. Δεν μας έχουμε άλλους 200, στους οποίους πρέπει να απορροφήσουμε και πρέπει να βγουν γρήγορα οι οριστικοί πίνακες από το ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Έχουν βγει οι πρώτοι πίνακες. Ωραία, άρα εμείς το πρώτο λέμε, ένα λοιπόν, χρονικό το πρώτο ορίζοντα, λοιπόν αυτό. Είναι αυτό. Πότε μπορούμε να το κάνουμε το 1000, να έχουμε μέσα στο καλοκαίρι τους 800. Ωραία. Και μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του 2019, να έχουμε τους άλλους. Άρα είναι το άσχολο το πρώτο βήμα. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο βήμα είναι οι προσφυγές. Πόσες επιτροπές έχουμε αυτή τη στιγμή? 12. Πόσες πρέπει να κάνουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα? 20. Πόσες το 2019, εγώ τώρα σας εξηγώ το σχέδιο, ναι, ναι, ναι. 30. Μπορούμε να το κάνουμε. Λέμε, μπορούμε να το κάνουμε. Ώστε να περνάνε και γρήγορα. Τρίτο ζήτημα. Θα μείνουμε σε μια διαδικασία όπου εύκολα θα μπορεί κάποιος, όταν απορρίπτεται, δεν μιλάω για αυτούς που πάρουν άσυλο και δικαιούνται να πάρουν άσυλο, ναι, να ξαναεπιστρέφει στην αρχή, ή θα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία? Αυτό θα λύσει ο νόμος. Άρα έχουμε και νομοθετική πρωτοβουλία τώρα για να λυθεί αυτό. Πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Η κατεύθυνση ποια είναι? Να μην δίνεται η δυνατότητα? Η κατεύθυνση να είναι να ολοκληρώνεται γρήγορα, γρήγορα, να ολοκληρώνεται γρήγορα σε όλες τις φάσεις η αίτηση ασύλου. Αλλά όχι πρόχειρα. Σωστά. Όχι χωρίς τα δικαιώματά του. Η Τουρκία έχει πάρει πίσω ικανοποιητικό αριθμό? Στην Τουρκία έχουν πάει γύρω επιστραφή κατά τη διάρκεια της κοινή δήλωση 1.600 περίπου άνθρωποι με αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι πάνω από ένα χρόνο. Ναι, παραπάνω από ένα χρόνο. Συγχρόνως έχουν πάει πίσω στις χώρες τους πολύ περισσότεροι άνθρωποι, περισσότερες χιλιάδες, με τη διαδικασία της εθελοντικής επιστροφής. Μάλιστα. Και βεβαίως υπάρχουν... Είναι ικανοποιητικός αριθμός? Δεν είναι. Όχι. Αλλά γιατί να μείνουμε μόνο στο πόσους επιστρέφουμε και να μην μείνουμε ή να μην επιμείνουμε στο ότι χρειάζεται και στην Ευρώπη, να μην το θεωρήσουμε σαν δεδομένο, να πάρει κάποιους πρόσφυγες η Ουγγαρία, η οποία δεν έχει πάρει καθόλου. Μα υπάρχει δέσμευση. Δεν υπάρχει δέσμευση. Υπάρχει συμφωνία. Ενώ η Ευρώπη λέει για τις μετεγκαταστάσεις και έχει τελειώσει το πρόγραμμα του relocation από την άλλη την μεριά, υπάρχουν χώρες οι οποίες πρακτικά αρνούνται. Δεσμεύονται όμως κανονικά από τις συμφωνίες. Τι να το κάνω, αν δεσμευτούμε εμείς οι δύο για κάτι, αλλά εγώ το κάνω και εσείς δεν το κάνεις. Κύριε Βίτσα, έχετε δίκιο. Αλλά τελικά καταλήγουμε στο ότι μόνο η Ελλάδα δεσμεύεται και τήρει. Τελικά από εκεί που ήμασταν ο χειρότερος μαθητής σε όλα, ξέρετε, είμαστε οι καλύτεροι στην τήρηση των δεσμεύσεών μας. Εμείς, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος, τώρα τελευταία, έχουμε ένα κοινό πρόβλημα. Ένα κοινό, μάλλον, ζήτημα. Είμαστε χώρες, πώς να το πει κανένας, στην εξωτερική περίμετρο της Ευρώπης. Να, βέβαια. Άρα δεν είναι θέμα δέσμευσης. Είμαστε πρώτη γραμμή. Εκεί έρχεται ο άλλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Σε σχέση με τα κονδύλια, γίνεται, γιατί ακούω διάφορα ότι δεν κάνουμε σωστή απορρόφηση, δεν τρέχουμε όλα αυτά. Επαρκούν τα κονδύλια, θέλουμε περισσότερα? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων? Εγώ θα έλεγα το εξής. Το ζήτημα της απορρόφησης έχει βελτιωθεί. Το ζήτημα των κονδυλίων είναι ένας καλύτερος συντονισμός, ώστε τα κονδύλια, το μεγάλο κομμάτι των κονδυλίων, να περνάνε μέσα από τις κρατικές δομές. Γιατί κυρίως τα πολλά κονδύλια πάνε περνάνε μέσω διεθνών οργανισμών. Ναι. Ο διεθνής οργανισμός δεν είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι με μία έννοια, αλλά δεν είναι. Με μία νομική υπόσταση. Ναι. Και δηλαδή τα χρήματα, ας το όνομα, το κάνουμε ονομαστικά, που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Στυλιανίδη, προς εκεί κατευθύνονται. Δηλαδή, ακούσατε, ας πούμε, 180 εκατομμύρια. Που, πολύ σωστά, με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο κύριος Στυλιανίδης. Πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα κατά κύριο λόγο? Μέσω των διεθνών οργανισμών, κατά κύριο λόγο στο πρόγραμμα Εστία, που σημαίνει φιλοξενία σε σπίτια, σε διαμερίσματα, και κατά δεύτερο λόγο στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης και επιστροφών.
Μάλιστα. Δηλαδή, όταν λέμε οικειοθελής επιστροφή, σημαίνει κάποια χρήματα που θα πάρει ο μετανάστης για να επιστρέψει στη χώρα του. Σωστά. Δεν τα παίρνει η Ελλάδα για τις δομές ή για οτιδήποτε άλλο. Η Ελλάδα παίρνει χρήματα για τις δομές. Εγώ θα έλεγα ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι. Πάντα χρειάζεται περισσότερα χρήματα, αλλά και έχει βελτιωθεί ο μηχανισμός. Το βασικό ζήτημα είναι η βοήθεια σε ανθρώπινο δυναμικό από τη μία τη μεριά και η βοήθεια πια στο επίπεδο της αναγκαστικής κατανομής στην Ευρώπη. Είναι μερικές χώρες που έχουν βοηθήσει, η Γερμανία για παράδειγμα, έχει βοηθήσει πολύ και έχει μεγάλο βάρος. Αλλά σας λέω, άλλες χώρες... Έκλεισε όμως. Η Γερμανία έκλεισε. Ναι, δεν έχει κλεισεί ακριβώς, αλλά... Είναι διαφορετικά από όταν το 2015. Οι σχέσεις σας τώρα με τις τοπικές κοινωνίες, τους τοπικούς άρχοντες. Μήπως πρέπει να επικαιροποιηθεί λίγο η κατάσταση και το τι ακριβώς γίνεται στα νησιά, γιατί ακούω πολλές φωνές, γκρίνιες, δυσαρέσκεια, ότι μας αγνοεί η κυβέρνηση, το κεντρικό σύστημα και εμείς έχουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις του προσφυγικού. Πριν 15 μέρες είχα πάει σε όλα τα νησιά. Η προσπάθεια και αυτό που είπα και στους δημάρχους και τους κατοίκους εκεί πέρα. Ήταν ότι πρέπει να διαμορφώσουμε μια γραμμή συνεννόησης. Mm-hmm. Συνεννόηση δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Συνεννόηση όμως είναι πρώτον το συζητάμε, κανένας δεν εκπλήσει κανέναν, ξέρουμε τι πρέπει να μας περιμένει και υπάρχουν και ζητήματα που πρέπει να λύσουμε. Ας πούμε, το ζήτημα των αποζημιώσεων στο Χαλκιός και στη Μόρια. Εκεί μένουν άνθρωποι, πρέπει να αποζημιωθούν. Στο νόμο περνάει και θα αποζημιωθούν. Θα το γίνει ζήτημα... αυτό άμεσα. Ναι, είναι και θέμα μάλιστα που αν καθυστερήσει κάποιες λίγες μέρες ο νόμος, αυτό θα το περάσουμε στην πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία που θα πάρει οποιοδήποτε Υπουργείο με τροπολογία. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό. Το αποχετευτικό σύστημα της Λέρου. Εγκρίθηκε μέσω ΕΣΠΑ 1.600.000. Το αποχετευτικό σύστημα της Μόριας. 400 περίπου χιλιάδες. Ήδη είμαστε στην πορεία προς την προγραμματική συμφωνία. Με δυσκολία, αλλά βγάλαμε μια σειρά βελτιώσεις για το ξεχειμώνιασμα. Τώρα είμαστε μπροστά στη νέα περίοδο. Βέβαια, δηλαδή, και ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Χαρίτσης δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και της Δωδεκανήσου που δέχονται αυτή την πίεση. Υπάρχουν μικρά ζητήματα τα οποία δεν είναι ανάξια λόγου. Είναι σημαντικά για τις τοπικές κοινωνίες. Βελτιώνουν την κατάσταση της τοπικής κοινωνίας και τα κάνουμε. Βέβαια, ξέρετε αλλά τι απαντούν, κύριε Μίτσα, από τις τοπικές κοινωνίες και οι κάτοικοι με τους οποίους συνομιλούμε και οι τοπικοί άρχοντες. Για αυτή τη συνεννόηση που εσείς ζητάτε και έχετε δίκιο. Λένε ότι αν εμείς δεχτούμε να γίνει, για παράδειγμα, μία ακόμη πρόχειρη δομή για να αποσυμφορήσουμε τη Μόρια ή οποιοδήποτε άλλο μέρος έχει πάρα πολύ κόσμο που δεν μπορεί να αντέξει. Είναι ουσιαστικά σαν να δημιουργούμε τις συνθήκες για να μονιμοποιηθεί μια κατάσταση, ενώ μας έχουν υποσχεθεί εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα φύγουν από αυτές τις δομές, θα μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα ή θα απορροφηθούν από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εγώ σας λέω το εξής, και το είπα και σε όλους τους δημάρχους, ότι δεν πρόκειται να φτιάξουμε και νέες δομές στα νησιά, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να κάνουμε τρεις κινήσεις. Η μία κίνηση, πέραν των άλλων που έχουν ένα διεθνές επίπεδο, είναι να δούμε πώς καλύτερα θα έχουμε αυτούς τους ανθρώπους και θα ολοκληρώνουμε ταχύτερα την κατάσταση. Υπάρχουν τρόποι και μορφές, τώρα μην με το... Με πλωτές δομές, ας πούμε. Όχι, όχι, καμία πλωτή δομή. Γιατί υπήρχε κάποια στιγμή συζήτηση να βάλουν κάποια πλοία τα οποία δεν έχουν... Δεν συζητάμε για αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Όχι. Εγώ σας λέω το εξής. Ούτε κοντέινερ άλλα. Κάναμε ένα πείραμα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, με συγχωρείτε, αλλά εξαρτώμαστε αρκετά από τις ροές. Mm-hmm. Την ξέρω την αφήγηση και αν θέλετε δεν έχω και κανένα πρόβλημα με αυτήν την αφήγηση, ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε το άλλο. Όταν το μαζέψει όλο αυτό, και το λέω ως προειδοποίηση σε σχέση, η λύση δεν είναι η μεταφορά που δεν μπορείς να την κάνεις γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και υπάρχει συμφωνία. Και θα υπάρξουν άλλα προβλήματα που κανένας δεν τα θέλει. Δηλαδή δεν θα ξαναζήσουμε. Δεν θα ξαναζήσουμε και το λέω με σιγουριά. Μέρες του 2015 όπου εκφράστηκε η μέγιστη δυνατή αλληλεγγύη αλλά εκφράστηκε και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν λοιπόν έχουμε το πρώτο αυτό που είπα. Ήταν λάθος η τότε το προσέγγιση, δεύτερο, κύριε Βίτσα. Ορίστε. Η τότε προσέγγιση του 2015 ήταν λάθος. Όχι, δεν ήταν λάθος. Ήταν η κατάσταση. 1,5 εκατομμύριο κόσμος
περίπου. Ήταν μαζικές οι ροές. Ερχόταν τώρα, συζητάμε, κοιτάξτε τι λέμε, διπλασιάστηκαν οι ροές στην Ελλάδα. Mm. Δηλαδή, οι 100 γίναν 200. Ξέρετε τι συζητάγαμε τότε, επειδή και είχα μπλακή. Μιλάγαμε για 2.000. Βέβαια, σε περίπτωση, επειδή το θίξατε στην αρχή, σε περίπτωση επέμβαση στη Συρία και σε περίπτωση που ο Ερντογάν δεν ξέρω τι θα αποφασίσει να κάνει, οι ροές, επειδή το είπατε κιόλας, θα είναι. Μα αυτό θα φτάσουμε σε τέτοιους αριθμούς. Γι' αυτό ήταν και καλή η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Είναι καλό και πρέπει να τηρηθεί. Και εμείς είμαστε από τις χώρες που, θα έλεγε κανένας, πιέζουμε ώστε να τηρηθεί αυτή η δήλωση. Είμαστε. Αυτά έχει να κάνει με προϋπολογιστικά ζητήματα, έχουμε με τα χρήματα που θα πρέπει να δοθούν. Αυτά τα σενάρια, τα κρέα σενάρια. Έχουμε σενάρια. Είμαστε και έτοιμοι ακραία να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο κύμα προσφυγικό, αν έχουμε αυτή την... Σας απαντώ με ευθύτητα ως ένα επίπεδο. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, επαναληφθεί το 2015, το οποίο παλεύουμε όλοι να το αποφύγουμε, αυτό είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο. Θα το αντιμετωπίσει η Ελλάδα μόνη της. Δεν μπορεί καμία χώρα. Ούτε η Γερμανία δεν μπορεί μόνη της. Παίρνω τη Γερμανία ως. Εγώ λέω όμως ότι από την άποψη των σχεδίων, έχουμε σχέδιο για την πρώτη υποδοχή, έχουμε σχέδιο για να φύγουν άνθρωποι από τα νησιά που έχουν δικαίωμα και να έρθουν στην ενδοχώρα. Έχουμε σχέδιο για να πάνε σε άλλες χώρες. Έχουμε σχέδιο για τις επιστροφές. Δεν εξαρτώμαστε, αλλά αυτό σημαίνει σχέδιο. Δικό μας πρόβλημα είναι τις ταχύτερες διαδικασίες ασύλου. Ξαναλέω, ταχύτερες, όχι πρόχειρες διαδικασίες ασύλου. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την ύπατη αρμοστία και με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μία λογική συνεννόησης και με την Τουρκία από τη μία μεριά. Σας λέω ότι τη Μεγάλη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γνωριμίας κατά κύριο λόγο, αλλά δεν κάνεις μόνο συζήτηση γνωριμίας, με τον Τούρκο ομόλογό μου, αλλά και συγχρόνως και με τους υπουργούς εσωτερικών όλης της Ευρώπης. Έχουμε κοινά προβλήματα, προωθούμε, θα έλεγε κανένας, κοινά σημεία μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία για αυτό που συζητιέται αυτή τη στιγμή, κοινός μηχανισμός ασύλου και κοινός μηχανισμός, εμείς λέμε, και εξέτασης και επιστροφών. Έχουμε κάνει τέτοιες προτάσεις και σε αυτή την λογική είμαστε κάθε μέρα στο πεδίο. Για να αντιμετωπίζετε. Γιατί εκεί πια αποδεικνύεται. Γιατί ξέρετε, στην τηλεόραση μπορεί να λέμε πολλά, αλλά. Ναι. Επειδή διαπιστώνουμε την αύξηση των ροών, τον διπλασιασμό όπως μας είπατε και επειδή είναι δεδομένη και η ένταση στο Αιγαίο. Είχαμε και περιστατικό πριν από μερικές ημέρες με τουρκική ακτερό, με τέλος πάντων ένα σκάφος του τουρκικού λιμενικού που ήθελε να επιχειρήσει αλλά τελικά δεν επιχείρησε αφού ήρθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εσείς ανησυχείτε για σύνδεση των δύο καταστάσεων, δηλαδή προσφυγικό, το πώς έρχονται από την Τουρκία πρόσφυγες μέσω των διακινητών και τα λοιπά και ενός ενδεχόμενου ατυχήματος στο Αιγαίο ίσως με αφορμή ένα τέτοιο περιστατικό μιας έρευνας και διάσωσης. Ανησυχώ για πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό. Αλλά ο ρόλος μου δεν είναι να ανησυχώ. Ο ρόλος μου το είναι... βλέπετε ως ένα πιθανό Όχι, άλλο, σενάριο. Άλλο, δεν θέλω να το γυρίσω αυτό που λέτε, τόσο πολύ σωστά το είπατε δημοσιογραφικά. Εγώ λέω ότι ο ρόλος μου ή ο ρόλος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των άλλων δεν είναι να ανησυχεί. Ο ρόλος είναι να παίρνει τα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο είτε ενός επεισοδίου είτε τη χρήση ανθρώπων και δεύτερο να είναι πάντα έτοιμος αν συμβεί να είναι να είμαστε θωρακισμένοι. Το όνομα. Θέμα του ελικοπτέρου, για να έρθουμε στα λειτουργικά και να κλείσουμε με αυτό, αυτό το περιστατικό που είχαμε προχθές, πώς το αξιολογείτε, πώς το κρίνετε? Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλάω για ευθύνες που έχει αρμοδιότητα, μάλλον άλλα υπουργεία, άσχετα αν ήμουν πολιτικά συζητάμε για το θέμα. Σας λέω λοιπόν ότι από όσο γνωρίζουμε όλοι, η παραβίαση δεν έγινε. Όμως το γεγονός ότι πέταγε σε πολύ χαμηλά, δηλαδή κάτω από την εμβέλεια των ραντάρ και με κλειστά φώτα και στο δικό του το χώρο, είναι ένα πρόβλημα από μόνο του. Νομίζω ότι αντιμετωπίστηκε πολύ σωστά και με βάση τα σχέδια, πρέπει να σας πω. Καλό είναι βέβαια να αποφεύγονται τέτοιες κινήσεις. Δεν ξέρω αν ήταν στα πλαίσια μιας άσκησης ή οτιδήποτε Εσείς άλλο. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτές οι κινήσεις, αυτό με σβηστά φώτα, οι κινήσεις της Τουρκίας
οι οποίες δείχνουν προς ένα στόχο. Πιστεύετε ότι κινούνται προς δημιουργία μιας εμπλοκής ενός ατυχήματος εντός εισαγωγικών? Η Τουρκία έχει πολλά προβλήματα. Έχει πάρα πολλά προβλήματα και εσωτερικά και στα σύνορά της και έχει και εκλογές του χρόνου. Προεδρικές εκλογές του χρόνου. Άρα πρέπει να μετράμε και είναι και στη καυτή ζώνη με μία έννοια. Προσπαθεί αυτά με κεντρικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, το τι συμβαίνει με τα κοιτάσματα στην Κύπρο, αυτό είναι τα ζητήματα, να διαμορφώσει ή δημιουργεί μια κατάσταση έντασης. Μέχρι εμείς, εκεί όμως. Εμείς που δεν πρέπει να το πω να... Να τσιμπήσουμε. Το λέτε εσείς. Δεν υπάρχει ζήτημα να ανοίξουμε, και αυτό είναι καθαρό, να ανοίξουμε συζήτηση επί των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει εκεί περίπτωση να πούμε ελάτε να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε όσο αφορά αυτά τα θέματα. Υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία που έχουμε να συζητήσουμε. Που είναι συγκεκριμένα. Και συγχρόνως πρέπει να καταλάβει η Τουρκία ότι η ευρωπαϊκή της πορεία θα διασφαλίσει και το μέλλον της. Οποιαδήποτε άλλη πορεία θέτει σε κίνδυνο την οικονομία της από τη μία τη μεριά, την ίδια της την κοινωνία και το πολιτικό της μέλλον. Αυτή είναι η δική μου η άποψη, την εξέφρασα. Στο επίπεδο της ρητορίας, το ότι έχουμε μία έξαρση, ακούμε τώρα το Μπαχτσελί, το Γιλντιρίμ, εμείς πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να απαντάμε στο ίδιο ύφος ή πρέπει να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι σε αυτήν την πολεμική των δηλώσεων? Εγώ θα επιμείνω στο τρίπτυχο: νυφαλιότητα, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα. Και στο θέμα της Συρίας που μας το θίξατε. Ποια θα είναι η συμμετοχή της Ελλάδος? Γιατί διεθνή συμμαχία είναι. Πολλές φορές εμείς καλούμε τους Αμερικάνους να έρθουν στην Κύπρο, στην ΑΟΣ, τους Γάλλους, εάν αποφασιστεί μια επέμβαση στη Συρία και κληθεί η Ελλάδα να συνδράμει. Πώς πρέπει να το κάνει? Η Ελλάδα, η συμμετοχή της Ελλάδας σε όσα γίνονται στην Μέση Ανατολή πρέπει να είναι συμμετοχή ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών και σταθεροποίησης της περιοχής. Θα δώσουμε αεροδρόμια, άρα, βάσεις. Αυτό είναι το ζήτημα και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε. Η Ελλάδα, και αυτό το κατανοούν και όλοι οι συμμαχοί μας, μπορεί να παίζει ένα χρήσιμο ρόλο όταν έχει σχέσεις φιλίας με όλες αυτές τις χώρες. Και αυτό έχει κάνει μέχρι τα τώρα, εγώ θα έλεγα, εδώ και αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια. Και αυτός είναι και ο επιθυμητός ρόλος. Και αυτός είναι και ο ρόλος που κατανοούν όλοι. Δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε, και ούτε θα το κάνουμε, πολεμική σειρά. Δεν θα ζητήσουν, δηλαδή αποκλείεται να ζητήσουν χρήση βάσεων, αποκλείεται να ζητήσουν χρήση αεροδρομίων, εάν γίνει μία επέμβαση στη Συρία? Αν εννοείται την βάση της Σούδας, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό εννοείται. Ακριβώς. Εκεί έχουμε μια αμερικάνικη και κοινοαφρική βάση που έχει μια συμφωνία η οποία περιορίζεται και συνήθως περισσότερο δουλεύει αυτή η βάση σε επίπεδο κυβερνοπολέμου ή ηλεκτρονικού πολέμου και τα λοιπά. Εγώ ακούω όμως ότι μαζεύονται πολλά αεροπλανοφόρα, να σας πω την αλήθεια, οπότε στην περιοχή. Όχι, δεν χρειαστούν. Καλό είναι να μην χρειαστούν ούτε τα αεροπλανοφόρα. Έτσι, δεν είναι σωστό, εκεί, είναι εκεί το πρόβλημα. Δηλαδή, μιλάμε πάλι, σας λέω, τη μικρή εικόνα, το εδώ, σπιτάκι λοιπόν, μας. Να μην πάρει φωτιά. Δεν γίνεται, γιατί το υπάρχει σπιτάκι. Υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε από αυτόν τον ρόλο, τον ειρηνευτικό? Όχι. Όχι. Απαντάω μονολεκτικά για να είμαι πολύ σαφής. Και να μην πάρουν παρεμβολίες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλους ειδήσεων. Και σε τίτλους ειδήσεων. Όλα μαζί θα τα έχουμε.